ο κινητήριος μοχλός όλης αυτής της εκδήλωσης και όχι μόνο, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΦΘΑΛΜΗΚΑ, ο Περικλής Μαρκούσης, στον οποίο δίνω και το λόγο αμέσως. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και από μένα. Θέλω ξεκινώντας να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ στη συνέντευξη τύπου της πρώτης επίσημης παρουσίασης του βιβλίου «Εγώ και ρατοκομματογραφή», ένα project που πραγματικά επιμελήθηκε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό η επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου Οθαλμολογίας και Μικροβιολογικής Οθάλμητα, στο πλαίσιο πάντα της διεθνούς καμπάνιας ευαισθητοποίησης για τον κερατόπονο The Violet Zone. Το ταξίδι της μικρής Βιολέτας, της ηρωίδας του βιβλίου, του μικρού κοριτσιού που βίωσε την πάθηση μέσα από αυτές τις σελίδες, για μας την πραγματικότητα ξεκίνησε τον περασμένο Ιούνιο, όταν αφού η ομάδα μας μετέφρασε την βραζιλιάνικη έκδοση η οποία ξεκίνησε από τον Θαλμίδη Κυριακό Ρενάδο Αμπρόζιο, ξεκινήσαμε δειλά-δειλά να τροφοδοτούμε το κοινό με ένα κεφάλαιο κάθε μήνα σε ηλεκτρονική μορφή. Περνούσε ο καιρός, βλέπαμε την τεράστια πίεση που είχε αυτό σε επίπεδο online και σήμερα μπορούμε να δώσουμε επίσημα πια και ένα στατιστικό στοιχείο. Μέσα σε 5 μήνες τα downloads που πραγματοποιήθηκαν είναι περισσότερο από 15.000. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να κορυφωθεί σήμερα, Τετάρτη 10 Νοεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα κερατόπονου, όπου έχουμε πια την τύχη να έχουμε το πλήρες e-book, δηλαδή την πλήρη ηλεκτρονική έκδοση, και φυσικά το βιβλίο σε κάτι τόπο μορφή, την οποία έχω και εγώ κατά δίπλα. Σε συνεργασία με πολύ σημαντικούς φορείς και οργανισμούς της πόλης, συντονίσαμε και διοργανώσαμε μια σειρά από εκδηλώσεις τις οποίες θα αναφέρουμε παρακάτω. Θέλω όμως να πω το πώς ξεκίνησε και αυτό. Όταν η κυρία από κάτι δίπλα μου μου έδειξε πριν λίγους μήνες μια φωτογραφία του αγάλματος του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο Ντε Ζανέιρο στη Βραζιλία σε βιολογική χρώμα, η πρώτη σκέψη μου ήταν ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Αυτό πρέπει να γίνει και στη Θεσσαλονίκη με ένα και μόνο στόχο να πυροδοτήσει και να προστατοποιήσει το κοινό για το θέμα πρόληψη για τον κερατόπονο. Έτσι λοιπόν, καταφέραμε έτσι στη συνεργασία και με την υποστήριξη τριών δήμων της πόλης σήμερα να φωταγωγηθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο βιολογικό χρώμα, στο χρώμα δηλαδή της καμπάνιας, και μια πολύ σημαντικά highlights, τρία spots της Θεσσαλονίκης, η ομπρέλα του Ζογκολόπουλου στην παραλία της Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι κτηριακές εγκαταστάσεις του Δημαρχείου Καλαμαριάς με την υποστήριξη του Δήμου Καλαμαριάς και οι κτηριακές εγκαταστάσεις του Δημαρχείου Ηλίας Κορτιάτη, πάντα σε συνεργασία και με την υποστήριξη του Δήμου Ηλίας Κορτιάτη. Πριν από λίγες ώρες και στα τρία αυτά σημεία, ειδικά εκπαιδευμένοι εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Οφθάλμικα ενημέρωνα συστηματικά το κοινό για την πάθηση αλλά και για όλες τις σύγχρονες τεχνικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις, προμηθεύοντας και διανέμοντας εντελώς δωρεάν ενορυκτικό υλικό, κάποια brochures, κάποια booklets και φυσικά το βιβλίο. Πριν δώσω την σκητάλη στην All-Star ομάδα των Οθαλμιάτρων και Ραδιοειδών και Προστήνων Μημωρίων του Ινστιτούτου Οθάλμικα, θέλω πραγματικά από καρδιάς να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς και όλους τους υποστηρικτές, οι οποίοι σήμερα στην δεύτερη έκδοση ξεπερνούν τους 30 και οι οποίοι από την πρώτη και όλα στιγμή που μπήκαμε στη διαδικασία να επικοινωνήσουμε την ιδέα, αγκάλιασαν και πραγματικά υποστήριξαν αυτή τη στρεπισμένη προσπάθεια. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι η δική μας προσπάθεια δεν σταματά εδώ. Ναι, μεν σήμερα είναι η κορύφωση όλου αυτού, αλλά η επιστημονική μας ομάδα θα συνεχίσει στοχευμένα να προωθεί δυναμικά την καμπάνια για τον κερατόπονο. Θα συνεχίσει περιστατωμένα και αναλυτικά να ενημερώνει το κοινό στο πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που σταθερά είναι ένα κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού του Ινστιτούτου. Πόσο μάλλον όταν πια επίσημα σήμερα έχουμε σαν έναν πολύ δυνατό σύμμαχο τον National Kerατοπόνο Foundation,
Και η επόμενη μας κίνηση, είμαστε ευχάριστοι που θα ανακοινώσουμε σήμερα, ότι αύριο κιόλας θα είναι μια επίσημη επιστολή, η οποία θα φτάσει και μέσω του Ιδρύματος στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με στόχο το χρώμα της καμπάνιας να γίνει το επίσημο χρώμα της πράξης. Μακάρι λοιπόν αυτό κάποια στιγμή, αν είναι εφικτό, να εδραιωθεί και όλοι να συναντηθούμαστε ότι ξεκίνησε από αυτή τη βραδιά μαζί με όλους εσάς στο πλευρό μας. Σας ευχαριστώ θερμά και εύχομαι να απολαύσετε τη βραδιά.